Νικόλα Παπα-Νικολάου, πάμε να τον υποδεχτούμε. Νικολάου. Καλώ σα βρήκα. Τι κάνει, πώ είσαι. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, καλά, ποιο καλά. είναι το θέμα μα. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με κάποιε μεταπτώσει ψυχολογικέ στην εφηβική ηλικία. Στην εφηβική ηλικία, οι οποίε πολλέ φορέ μπερδεύονται με φυσιολογικέ καταστάσει, τι οποίε βιώνει ο έφηβο. Ναι. Και άρα λοιπόν εκεί μπερδεύει η κατάσταση, είναι κατάθλιψη, είναι μια εφηβεία η οποία περνάει λίγο πιο τρικυμισμένη σε σχέση με τη φυσιολογική κατάσταση. Δυστυχώ όμω πολλέ φορέ αυτέ οι καταστάσει και φαίνεται ότι φτάνουν σε καταστάσει οι οποίε είναι παθολογικέ, όπω για παράδειγμα κατάθλιψη, ακόμα και στην αυτοχειρία. Ή ακόμα και σε καταστάσει δηλαδή οι οποίε είναι αρκετά δύσκολε, πολύ δύσκολε. Μάλιστα, και λοιπόν, πολύ πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά λίγο. Πάμε να τα βάλουμε σε Ένα μία σειρά. Ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδε οικογένειε πανελλαδικά, έτσι. Ακριβώ. Α μιλήσουμε λοιπόν σε σχέση με τη διαδικτυακή εξάρτηση. Που Όλα αυτά έχουν σχέση με τα, με, το προ, με τα προβλήματα τέλος πάντων της εφηβείας και βλέπουμε ακριβώς ότι μετά την καραντίνα το ποσοστό σκαρφάλωσε το 62% σε σχέση με το 40% το οποίο υπήρχε πρώτης καραντίνας. Άρα λοιπόν η καραντίνα έδωσε μια όθηση αρκετά μεγάλη, περίπου κατά ένα 20% σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε σε σχέση με τη διαδικτυακή εξάρτηση. Περνάμε στον επόμενο πίνακα όπου εκεί μιλούμε για τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, αυτοτραυματισμοί δηλαδή, όπου προ πανδημίας είχαμε ένα ποσοστό 3 με 5% ανάλογα με την έρευνα η οποία υπήρχε. Αυτή τη στιγμή εσύ βρισκόμαστε στο 10%. 10% σημαίνει ότι το ποσοστό διπλασιάστηκε ή ακόμα και τριπλασιάστηκε ανάλογα με την έρευνα πάντα που μιλάμε. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, όπου εκεί μιλούμε για την κατάθλιψη, κλινική κατάθλιψη, όπου σύμφωνα με κάποιου βρίσκεται στο 6 έω 7%, από εκεί πέρα στα αγόρια, μικρότερο ποσοστό στα αγόρια, όπω και στου ενήλικε. Αντιθέτω, στα κορίτσια υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο, από 12 έω 13%, σχεδόν διπλάσιο στα κορίτσια, όπω και στου ενήλικε. Δηλαδή, γενικότερα τα κορίτσια πληρώνουν πιο πολύ το τίμημα τη κατάθλιψη, όπω ακριβώ και οι γυναίκε σε σχέση με του άνδρε. Αν μιλήσουμε ωστόσο για τον επόμενο πίνακα περνάμε για τα σημάδια κατάθλιψη. Και μιλώ για την κατάθλιψη συγκεκριμένα, γιατί η κατάθλιψη είναι ίσω το πιο σοβαρό, μια από τι πιο σοβαρέ και πιο ευρεία παθολογίε οι οποίε υπάρχουν. Και από εκεί και πέρα εμπλέκεται, όπω είπαμε, και σε αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ. Το πρώτο το οποίο υπάρχει, σαν σημάδι κατάθλιψη, το οποίο οφείλει να μα δημιουργήσει έτσι ένα, ένα, ένα ουσιαστικά, είναι η έλλειψη χαρά. Η έλλειψη χαρά, η οποία σημαίνει και συναισθηματική φτώχεια, μακριά βεβαίω από τι μαύρε τι οποίε μπορεί να έχει ο καθένα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αλλαγέ σε ύπνο και φαγητό, σίγουρα, αδυναμία απελπισία την οποία έχει ο έφηβο και γενικότερα μια απέχθεια προ τον εαυτό του. Φτωχή συγκέντρωση, πράγμα που αυτή η φτωχή συγκέντρωση δίνει όπω θα δούμε αργότερα και πρόβλημα στην σχολική του επίδοση. Κούραση, ανεξήγητη κούραση βεβαίω, σε σχέση με τον τίσιμό του, με την ομιλία του, δηλαδή δυσκολεύεται να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία έκανε στην καθημερινότητά του. Περνούμε στον επόμενο α, πίνακα. Όπου έχουμε ευερεθιστότητα, δηλαδή μιλούμε για έναν έφηβο ο οποίο γενικότερα είναι πολύ πιο θυμωμένο, πολύ πιο ακραίο πολλέ φορέ σε κάποιε καταστάσει και έχει μια επιθετική συμπεριφορά. Μειωμένη σχολική απόδοση, ίσω και αποτέλεσμα τη φτωχή συγκέντρωση τη οποία λέγαμε προηγουμένω. Νέε προκλήσει οι οποίε υπάρχουν και συνεχή αναζήτηση των νέων προκλήσεων παρακινδυνευμένες συμπεριφορές, οι οποίες μπορούν να έχουν αντίστοιχα και συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με παράνομες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα οδήγηση, παρακινδυνευμένη οδήγηση, Σωστά, αλκοόλ, ναρκωτικά, από εκεί και πέρα και διάφορα παραπτώματα, παραπτωματικές συμπεριφορές. Και σίγουρα η αλλαγή των φίλων, η απόρριψη, η αγνόηση των φίλων που είχαμε μέχρι τώρα και πέρασμα σε κάποιου καινούριου φίλου ή ακόμα και απόσυρση ε, εσωστρέφεια ουσιαστικά. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου α, θα πρέπει να μιλήσουμε τώρα για κάποιε ερωτήσει. Γιατί ξέρει, όλα αυτά τα οποία μιλήσαμε προηγουμένω, ίσω θα μπορούσαν να περιγράφουν είτε μια συγκαλυμμένη κατάθλιψη, είτε μια εμφανή κατάθλιψη, ίσω ακόμα και να εμφανίζονται φυσιολογικά στην εφηβεία. Δηλαδή, ο έφηβος φυσιολογικά κάποιε φορέ γίνεται σωστρεφή. Ο έφηβος φυσιολογικά κάποια περίοδο πρέπει να έχει μείωση τη σχολική απόδοση ή έχει μια μείωση τη σχολική και... Σε αυτή την ηλικία. Ακριβώ. Ωστόσο, οι ερωτήσει που πρέπει να κάνουμε και αν πάρουμε θετική και απάντηση σε αυτέ τι ερωτήσει, μάλλον θα πρέπει να μα υποψιάσουν για κατάθλιψη. Τα συμπτώματα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένω επιμένουν, εμφανίζονται αρκετά συχνά. Πόσο συχνά εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα, Το παιδί το καταλαβαίνει, υποφέρει δηλαδή μέσα από αυτήν την κατάσταση. Δυσχεραίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε την ορίμανση, ή αντίστοιχα το αποτρέπουν από σχέσει, κοινωνικέ σχέσει, δηλαδή το κάνουν περισσότερο στο στρεφέ το παιδί, ή ακόμα αντίστοιχα δυσκολεύουν του γύρω, δηλαδή του γονεί, του φίλου γενικότερα. Και θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτέ οι ερωτήσει, στην περίπτωση που πάρουμε μια θετική απάντηση σε αυτέ τι ερωτήσει, μάλλον πρέπει να υποψιαστούμε για κατάθλιψη. Μάλιστα. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για του. Η κατάθλιψη είναι μια, μια, μια παθολογία η οποία σχετίζεται άμεσα με την αυτοκτονικότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, ξέρεις, ειδικά για την αυτοκτονικότητα, κάποιοι μύθοι. Ε, και ε, έχω βγάλει το δεκάλογο των μύθων, όπου ο πρώτο μύθο λέει ότι η συζήτηση για αυτοκτονικότητα την εντείνει. Αντίθετα, θα έλεγα ότι όταν κάνουμε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίο έχει αρκετή ενσυναίσθηση, μάλλον κάποιο ο οποίο σκέφτεται ε, να κάνει το απονενοημένο, έχει ανακούφιση, αντίστοιχα αισθάνεται επιθυμία ή αντίστοιχα κερδίζει χρόνο του ώστε να μπορέσει να αναδιαρθρώσει, να ανασυντάξει τι δυνάμει του και να ε, ε, προχωρήσει καλύτερα. Τόσοι το λένε δεν το κάνουν. Μεγάλο ψέμα, βασικό ψέμα. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα δεδομένο ότι το 80% έως 70% ανάλογα βεβαίως με την έρευνα φαίνεται ότι έχουν προειδοποιήσει. Είναι πράξη παραλογισμού. Σαφέστατα μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο να έχει παθολογία, αλλά δεν είναι απαραίτητο το ότι όποιο θα κάνει το απονοημένο έχει παθολογία. Κληρονοείται. Ένα ε? μεγάλο πασοστό. Κληρονομείται. Μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει κληρονομική διάθεση, αλλά δεν ξέρουμε το κατά πόσον υπάρχει γονίδιο το οποίο κληρονομεί αυτή την κατάσταση ή υπάρχει γονίδιο το οποίο κληρονομεί την, την κατάθλιψη και η κατάθλιψη στη συνέχεια μπορεί να προξενήσει την αυτοκτονικότητα. Μία φορά α, αυτοκτονικός, πάντα αυτοκτονικός. Δηλαδή όταν το κάνει κάποιος μια φορά θα το κάνει πάντα ή θα το κάνει κάποια άλλη φορά. Μάλλον αυτό δεν ισχύει βεβαίω, δεδομένου το ότι όταν ξεπεραστεί ο σκόπελο, ο συγκεκριμένο σκόπελο, μαθαίνει κάποιο να οργανώνει τη ζωή του, να αναδιοργανώνει το συνέστημά του και από εκεί και πέρα μπορεί να προχωρήσει καλά, ειδικά αν απευθυνθεί σε ειδικό. Γιατί είναι μια κατάσταση σαφέστατα η οποία πρέπει κάποιο να απευθυνθεί σε ειδικό. Περνούμε στον επόμενο πίνακα. Όπου αν γλιτώσει κάποιο για αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά δεν ξαναμιλά. Ε, δηλαδή, ουσιαστικά εάν γλιτώσει κάποιο, δεν το ξανατολμάει, δεν ξανακάνει μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό βεβαίω σημάδι ε, δεν, δεν ισχύει, δεδομένο του ότι το πρώτο τρίμηνο, μετά τη λεγόμενη ουσιαστικά βελτίωση, ε, είναι αρκετά επικίνδυνο, ούτω ώστε κάποιο να μπορέσει να το ξανακάνει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση αρκετά προσεκτική με αυτόν τον άνθρωπο. Τα σημάδια εκσωστρέφεια τα οποία υπάρχουν και τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαίτερα. Πολλέ φορέ η γενεοδορία του να μοιράσει κάποιο τα πράγματά του σε εκείνη εκεί τη φάση, ή εν πάση περιπτώσει να μιλήσει σε κάποιου συγγενεί του γνωστού του και να δώσει κάποια πράγματα, μάλλον μπορούν να τα εκλάβουμε σαν ένα ισοδύναμο ουσιαστικά του τι θέλει να κάνει στο, παρελ... στο μέλλον, και είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και αρκετά επικίνδυνη. Είναι παρορμητικό. Δεν ισχύει βέβαια πάντα. Κάποιε φορέ είναι παρορμητικό, κάποιε φορέ δεν είναι παρορμητικό ο δυνητικό Αφορά ευκατάστατου. Μάλλον η αυτοχειρία των ανθρώπων, των ευκατάστατων, είναι περισσότερο η χειρή, ξέρει, αυτοχείρη. Ακούγεται περισσότερο. Αλλά δεν ισχύει το ότι είναι, αφορά μόνο ευκατάστατο. Κυρίω αφορά ανθρώπου οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα ή και ακόμα και οικονομικά προβλήματα. Δεν προειδοποιούν, το ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο άνθρωπο ο οποίο πρόκειται να κάνει το απονεμένο προειδοποιεί σε ένα τεράστιο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 70, κοντά στο 80% με βάση όλε τι έρευνε. Περνούμε στον επόμενο πίνακα. Στοιχεία τα οποία πρέπει να υποψιάσουν ουσιαστικά για αυτήν την κατάσταση. Το προηγούμενο ιστορικό, δηλαδή Ιστορικό ε, αυτοκινήτων, το οποίο μπορεί να έχει κάποιο. Συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει κάποιο. Οικογενειακό ιστορικό το οποίο μπορεί να υπάρχει. Γενικότερα, οικογενειακό ιστορικό όχι μόνο αυτοκτονία, δηλαδή, αλλά ακόμα και απειλέ ή βλάβε προ τρίτου. Και επιθετικότητα. Γιατί ξέρει, πολλέ φορέ η επιθετικότητα στρέφεται προ τον εαυτό μα και αντίστοιχα ε, μπορούμε να, δηλαδή. να οδηγηθούμε στο αποεννοημένο. Από εκεί και πέρα μιλούμε για το οικογενειακό ιστο... ε, την ύπαρξη παθολογία, ξέρει. Τι περισσότερε φορέ, όπω είπαμε, υπάρχει παθολογία, όχι πάντα βεβαίω. Παθολογία μπορεί να είναι κατάθλιψη, διπολική νόσο ή ακόμα και ψύχωση. Για παράδειγμα, χρήστη ουσιών, νόμιμων ή παράνομων, αλκοόλ για παράδειγμα. Ηλικιωμένο μόνο του, αλκοολικό ένα άνθρωπο, υπαριθμών ένα επικίνδυνο για το απονεννοημένο. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Ε, απομόνωση, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι απομονωμένο. Διευθέτηση υποχρεώσεων, αυτό που μπορεί να κάνει κάποιο να διευθετήσει δηλαδή τις υποχρεώσει του, μάλλον πρέπει να μα υποψιάσει. Μοναξιά, απελπισία την οποία μπορεί να έχει κάποιο, ειδικά στη μεγάλη ηλικία πράγμα που υπάρχει. Οικονομικά προβλήματα προβλήματα, πτωχευτικά προβλήματα που υπάρχουν. Το είδαμε στην περίοδο τη οικονομική κρίση. Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η οποία επίση είναι ένα, ένα πολύ ψυχοπιαστικό γεγονό. Ένα σοκ. Σε μικρέ ηλικίε. Ένα σοκ το οποίο δυστυχώ κάποια, κάποια, κορίτσια μπαίνουν στη διαδικασία του να α, κάνουν το απονεννοημένο. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Uh, στοιχεία που υποψιάζουν δυσκολίε με τη σεξουαλική ταυτότητα. Άτομα τα οποία δεν έχουν αποδεχθεί τη σεξουαλική ταυτότητα και ο περίγυρο δεν έχει βοηθήσει σε αυτό. Να αποδεχθώ τη σεξουαλική μου ταυτότητα. Ομοφιλόφιλο, ομοφιλόφιλη που δεν έχει αποδεχθεί τη σεξουαλική ταυτότητα. Νιώθει άχρηστο. Ένα άνθρωπο που νιώθει άχρηστο, ένα άνθρωπο που έχει έντονο στρε, ένα άνθρωπο που έχει υποστεί πρόσφατη απώλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, ε ειδικά απώλεια ενό προσφυλού αγαπητού προσώπου. Και από εκεί και πέρα, ένα άνθρωπο ο οποίο πάσχει από μετατραυματικό άγχος, δηλαδή έχει άγχος με βάση μια τραυματική κατάσταση την οποία έχει βιώσει στο παρελθόν. Περνούμε και στον τελευταίο πίνακα, από εκεί και πέρα, όπου α, λέμε... Α, μα, όχι, ο τελευταίος ήταν ο πίνακας. Μάλλον. Είναι ο τελευταίος Είναι πίνακας, ναι. Ε, σίγουρα ένα θέμα το οποίο προβληματίζει, ένα θέμα mm -hmm. το οποίο ανησυχεί, ένα θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει οι γονεί, είμαι σίγουρο. Τα μηνύματα πολλές, σε πολλέ περιπτώσει είναι έντονα και το καμπανάκι χτυπάει. Οπότε, τι πρέπει να πράξουμε, Νίκο, σε αυτέ τι περιπτώσει. Φαντάζομαι εγώ ξεκάθαρα, ψυχραιμία, αυτό που ψυχραιμία και από εκεί και πέρα σε ειδικό τη ψυχική υγεία, ψυχίατρο, ψυχολόγο, ούτω ώστε από εκεί και πέρα να υπάρξει και φαρμακευτική αγωγή πολλέ φορέ ή και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Νομίζω ότι μια διπλή προσέγγιση και από τι δύο, από τις δύο ειδικότητε είναι μια, μια, βοήθεια η οποία ναι. θα μπορέσει να βοηθήσει το άτομο να ξετυλίξει αυτό το μύτο του αδιέξοδου το οποίο βρίσκεται και να μπορέσει να οδηγήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα. Ξέρει τη μεσόκαρη στην παρουσίαση που έκανε, κάτι το οποίο το ακούμε, το λέμε πολύ βέβαια που δεν σχετιζόμαστε με, με δομέ υγείας, με επαγγελματίε υγείας. Δεν είμαστε επαγγελματίε υγείας. Αυτό που λέμε καμιά φορά και ακούμε ότι το λέει δεν θα το κάνει. Ναι, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Και λέμε τόπε τώρα από το να το πει μέχρι να το κάνει, μεγάλη απόσταση. Αλλά τελικά και... αυτή η απόσταση... Δεν είναι πάρα πολύ, μικρή. Είναι, είναι πάρα πάρα πολύ μικρή. μικρή. είναι πάρα πολύ μικρή και θα σου έλεγα ότι τι περισσότερε φορέ αυτό είναι μια κλίση για βοήθεια. Ξέρεις άλλο χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει: το 30% των αυτοχειρών έχουν επισκεφθεί περίπου το προηγούμενο τρίμηνο μια δομή υγεία. Όχι απαραίτητα δομή ψυχική υγεία, ναι. αλλά μια δομή υγεία. Βρέθηκαν σε ένα εξωτερικό ιατρείο ενό νοσοκομείου. Για κάποιο λόγο από εκεί πέρα. Φαίνεται μάλλον ότι αυτοί οι άνθρωποι, μέσα στη δυσκολία του, αποτάνθηκαν κάπου, δεν κατάφεραν με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση ή πολύ απλά ένα άνθρωπο, ο οποίο ήταν πιεσμένο εκείνη τη στιγμή, ούτω ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο οποίο του μετέφερε ο δυνητικό αυτόχειρα και το οποίο δεν είχε σχέση με την ψυχική υγεία ναι. εκείνη τη στιγμή, δεν τον καταλάβαμε, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αυτό ο άνθρωπο, ενώ εξέπεμψε ένα. Πολύ uh, ήρεμο, ήσυχο, άϊχο θα έλεγα σήμα κινδύνου με κάποιο τρόπο uh, έκανε το απονενομιανό μετά το τρίμηνο. Μάλιστα, λοιπόν. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ.